Αποφασίσεις για το προσφυγικό, για όλο αυτό το μείζον θέμα που επικρατεί η Σέλγη. Δύσκολο είναι. Δύσκολο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πώς μπορεί να λυθεί. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Να σου πω, στην αρχή ήμουν θετική. Τους συμπόνεσα. Αλλά τώρα όχι, γιατί βλέπω ότι γίνανε επιθετικοί σε εμάς. Και δεν τους θέλω. Okay. Αρκετά σου εδώ. Αχ, παλικάρι μου, άσε με, έχω τόσα άλλα προβλήματα. Έχασα τον άντρα μου, αυτά δεν είναι. Αν πρέπει να τους βοηθήσουμε ή όχι, τι εννοείς? Για όλο αυτό το θέμα που απασχολεί την κοινωνία και την Ελλάδα. Ότι πρέπει να τους βοηθήσουμε. Εδώ που φτάσαμε πράγματα, αν και δεν φταίνε αυτοί, ούτε εμείς, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Η άποψή μου, δεν χρειάζεται να πω κάτι καινούριο. Πρέπει το κράτος να λάβει μέτρα, να τους βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Και ό,τι καλύτερο να το κάνει, το κράτος. Δεν έχω άποψη. Πας κάτω, όχι. Πες κάτι από τους, πας κάτω. Αν το πας το μάθημά σου τελείων. Τι να πω. Πες εσύ που έχεις. Εσύ είπες, ναι. Δεν έχω άποψη, να σου πω. Το προσφυγικό. Ότι πρέπει να υπάρχουν νόμοι και μία τάξη σε αυτό το κράτος, να σκεφτόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και αυτοί να σέβονται το κράτος. Και αυτό μόνο το κράτος μπορεί να το κάνει, να είναι λίγο αυστηρό. Ευχαριστώ. Τι να σας πω, είναι μια κατάσταση χάλια. Τι να πούμε γι' αυτό. Είναι κατάσταση θρικτή. Αυτά όλα που βλέπουμε, αυτά που ακούμε, είναι πολύ δύσκολη. Το τι θα γίνει, θα φανεί. Τι να πω. Για το προσφυγικό, δεν ξέρω, στην αρχή με προβλημάτιζε και αισθάνομαι πολύ αλληλέγγυη. Αλλά τώρα τελευταία με τα γεγονότα που γίνονται, άρχισα να σκέφτομαι λίγο διαφορετικά. Τι να πω δηλαδή, τραγικό, μόνο αυτό. Μια άποψη για το προσφυγικό, απελπισία. Τι να πω για το. Εδώ που φτάσαμε είναι... Τι είναι από άλλη. Απελπισία, δράμα. Να σηκωθούν να φύγουνε, γιατί άλλο δεν στέκεται. Δεν γίνεται. Κατάλαβες αυτό. Τι να πω. Δεν έχω να πω κάτι. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται. Το προσφυγικό, τι να σου πω. Η Ελλάδα, ένα μέρος από αυτούς πρέπει να τους προσθέσει. Αλλά όχι και όσοι έρχονται εδώ μέσα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να ανταποκριθεί σε όλους αυτούς, γιατί εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τι θα κάνουμε εμείς? Ναι, την άποψή σας πάνω σε αυτό. Για αυτό θα λέω εγώ, από αγιογραφή. Πήρε, διαβάζα. Εφόσον οι άνθρωποι έχουν δυσκολία, πρέπει οπωσδήποτε να συμπαρασταθούμε. Ξένος είμαι και εγώ, δεν μπορώ να... Okay. Καλά κάνω και αυτά. Δεν είναι από την ανάγκη φεύγουν. Δεν φεύγουν ό,τι θέλουν. Όπως έφυγα και εγώ. Μεγάλη τελεπορία για τη χώρα μας. Ανήκανε η κυβέρνηση και ένα τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα. Για το προσφυγικό. Κοίτα, λοιπόν, υπάρχουν δύο πλευρές. Είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Τους πρόσφυγες καλά κάνουμε και τους βοηθάμε, εφόσον οι άνθρωποι έρχονται κυνηγημένοι και από Τουρκία και από... όπου έρχονται τέλος πάντων και έχουν περάσει πολλά και πόλεμο. Οι μετανάστες βέβαια είναι αυτοί που κατά την άποψή μου δημιουργούν τα προβλήματα και στην Ιδωμένη και στον Πειραιά που βλέπουμε. Δεν είναι Σύριοι εκείνοι άνθρωποι, είναι Αφγανοί, είναι Μαροκινοί, είναι από διάφορα μέρη. Οπότε εγώ είμαι της άποψης να περιορίσουμε την είσοδο στους μετανάστες και να βοηθήσουμε περισσότερο τους πρόσφυγες. Αυτό. Η άποψή μου για το προσφυγικό είναι η εξής. Αλωνών. Να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση, καλείται να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, κάποιοι δημιούργησαν το πρόβλημα και στο τέλος βρίσκουμε τον αδύναμο κρίκο, δηλαδή ποιους, τους Έλληνες, και το φορτώνουν σε εμάς. Μόνους μας, αβοήθους για να το διαχειριστούμε. Αυτό είναι ένα λάθος. Είναι και η κυβέρνησή μας αδύναμη, γιατί δεν μπορεί λόγω συναλλαγής να κάνει αυτό που πρέπει. Με αποτέλεσμα, ζούμε αυτό που ζούμε. Και θα συνεχίσουμε να το ζούμε ακόμη πιο έντονα. Πιστεύω ότι πρέπει να φύγουν, γιατί μας χαλάνε την εικόνα μας. Πρέπει να φύγουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούν να μείνουν στη χώρα γιατί δεν έχουμε τις υποδομές, αλλά... Να είναι κρίμα. Και είναι κρίμα, ναι. Σαν τι δηλαδή να πω. Να αποσύσεις.
είναι ένα θέμα το οποίο μας προέκυψε από αιτίες που προέρχονται από τις ξένες δυνάμεις, τις μεγάλες δυνάμεις. Η παράβαση των ξένων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή δημιούργησε το προσφυγικό. Και εμείς σαν χώρα η οποία διαμέσου ημών είναι ο δρόμος για την Ευρώπη, τραβάμε τα πάνθυνα. Δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, ευθύνονται οι μεγάλες δυνάμεις, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και όλο αυτός ο συμφέρτος. Είναι κακό αυτό που κάνουν τις πόρτες, που τις κυνηγάνε και τις βαράνε. Για ποιο λόγο? Όλοι οι άνθρωποι είναι τώρα. Γιατί είναι τους το κάνουν αυτό? Μπορούν να βοηθήσουν. Για ποιο λόγο να τις κυνηγάνε? Εγώ αυτό λέω. Πρέπει να τους βοηθήσουν. Για αυτούς που είναι μέσα στην Ελλάδα ή αυτούς που δεν αφήνουν? Και τα δύο. Ωραία, για αυτούς που είναι μέσα πρέπει να μην τους έχουν έτσι όπου να είναι ανεξέλεγκτους. Επειδή αυτό είναι κακό, κάνουν ό,τι να είναι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να τους βρουν κανονικά κτίρια να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο. Αυτό. Και αυτούς που είναι έξω, πάλι να τους βάλουν μέσα με κάποιο τρόπο, αλλά να βρουν κάτι για αυτούς, εργασίες ή οτιδήποτε, ώστε να συνεισφέρουν στην Ελλάδα. Τι να σας απαντήσω τώρα? Σαν τι, δηλαδή, να σας πω άμα είναι, άμα είναι καλό ή όχι? Εντάξει, δεν είναι καλό που έχουμε τόσους πολλούς πρόσφυγες, αλλά έχει λόγο και της κατάστασης της Ελλάδας κυρίως, και ότι θα πρέπει να βρει κάποια λύση κυβέρνηση. Ξέρω εγώ. Μου είναι αδιάφορο. Καμία δήλωση, ευχαριστώ. Τι να σου πω τώρα για το προσφυγικό? Δηλαδή, τι θέλεις να σε απαντήσω? Δηλαδή, όταν λες προσφυγικό, τι θέλεις? Αν να θέλουμε εδώ τους πρόσφυγες, εδώ για να φιλοξενηθούν, ναι, για να μείνουν μόνιμα, όχι. Άλλοι φταίνε, δεν φταίμε εμείς. Πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα, να πάνε εκεί που θέλουν αυτοί. Άλλη Γερμανία, άλλη Αγγλία που έχουν συγγενείς, έτσι δεν είναι? Γιατί η Ελλάδα με αυτή την κρίση δεν σηκώνει ούτε 10.000 πρόσφυγες. Αυτό. Ότι είμαστε φιλόξενοι, ναι, αλλά έχουμε τέτοια κρίση που οι άνθρωποι δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Δεν φταίμε εμείς, όπως είπα. Φταίνε οι άλλοι. Τα Σκόπια, η Τσεχία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, αυτοί φταίνε. Συσίτιο. Για αυτό το προσφυγικό το θέμα που... Για ξαναπέ... Την άποψη εσύ το προσφυγικό. Το προσφυγικό. Πρέπει να το... Λοιπόν. Το προσφυγικό, το προσφυγικό του Σύριους, να τους υποστηρίξουμε, γιατί είναι πρόσφυγες και φύγανε, ας πούμε, από τη χώρα τους οι άνθρωποι κατεστερμένοι. Αλλά τους άλλους, τους μετανάστες, τους λαθρομετανάστες, να τους κάνουμε, να φύγουνε, να πάνε στη χώρα τους, δεν έχουν πόλεμο. Και εκείνοι ανήθαν με τις χατζάρες θα μας κυνηγούσανε. Αυτό λέω. Εσείς? Τι, το ΑΤΑΠΗ, κυρία. Ναι, αυτό είναι. Δεν έχουν αποτυχθεί άλλους. Αλλά και αυτό που κάνουνε, τώρα οι πρόσφυγες το κάνουνε, οι μετανάστες το κάνουνε, να κλείνουν τον δρόμο. Τους ταΐζουμε, τους ποτίζουμε, ευγενικά τους φερόμαστε, τους κλείνουν τους δρόμους και σαπίζουν τα προϊόντα των ανθρώπων. Λοιπόν, οι Σκοπιανοί τους φέρθηκαν πολύ πολύ άσχημα. Οι οβίδες πέφτανε μέσα στο ελληνικό έδαφος που απαγορεύεται αυτό. Γιατί δηλαδή εμείς να τους αγαπάμε, να τους κάνουμε και να μην να κάνουν αυτά, και τους άλλους γιατί φύγανε? Μόλις αρχίσανε να τους ρίχνουν τις βόμβες και το ένα το άλλο. Αυτά έχω να πω. Τι να σου πω δηλαδή? Σαν τι να σου πω? Σε εσάς. Για αυτό που γίνεται είναι... Κατά πόσο είναι καλό? Ναι, πρέπει να βοηθήσουμε τους μετανάστες, απλά πρέπει να γίνει οργανωμένα. Είμαστε τελείως ανοργάνωτοι. Πρέπει να οργανωθούμε, να μαζέψουν τους πρόσφυγες από τον Πειραιά και από την Ιδωμένη, να τους βάλουν κανονικά σε σπίτια να ζήσουν σαν άνθρωποι, υγιεινή να υπάρχει, τρόφιμα να υπάρχουν. Είναι λίγο ανοργάνωτα τα πράγματα. Βοήθεια, ναι, χρειάζονται. Και πρέπει να βοηθήσουμε.